Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε διάφορες πτυχές η σημερινή επικαιρότητα. Από τη μία, η νέα ψυχρολουσία των κρουσμάτων που κατοστάρισαν ξανά για τη Μεσσηνία με κοντά στα 1000 τις τελευταίες 11 ημέρες. Από την άλλη, τα θετικά μηνύματα που βγαίνουν από το τουριστικό πρόσημο για την περιοχή μας και κάπου ανάμεσα και η διάσταση της οικονομίας με τις ανατιμήσεις να βάζουν φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να σημειωθεί πως υπάρχει και η παρουσία των αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στη Μεσσήνη, εκεί όπου είχαμε και μία σειρά από θετικές εξαγγελίες. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας από τα υγειονομικά δεδομένα. Δεν έχει τέλος η περιπέτεια της υγείας, όπως θα δείτε και σήμερα, και η κατάσταση με τα κρούσματα μας ανησυχεί. Η εικόνα είναι χαρακτηριστική ότι σήμερα είχαμε 4.696 νέα κρούσματα. Το προηγούμενο υψηλό, μάλιστα, είχε σημειωθεί στις 24 Αυγούστου με 4.608 νέες μολύνσεις. 38 είναι οι θάνατοι, δυστυχώς μεγάλες οι απώλειες και σήμερα από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.894. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μια έκρηξη λοιπόν κρουσμάτων και πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι η κάρτα που καταγράφει τα κρούσματα σήμερα στις περιοχές της Πελοποννήσου. Στη Μεσσηνία 107 κρούσματα, ξανά πολύ υψηλά, ξανά τριψήφιος αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός, όπως και στην Αχαΐα με 161. Όμως η διαφορά στον πληθυσμό των νομών καταδεικνύει και το ποια είναι η πίεση αυτή τη στιγμή και το ποια είναι η κατάσταση σε επίπεδο Μεσσηνίας. Στην Αρκαδία 44, στην Ηλία 23, στη Λακωνία 19, στην Κορινθία 39 νέα κρούσματα και στην Αργολίδα 46 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Να δούμε και την εικόνα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου παραμένει υψηλή πίεση. 47 ασθενείς στην κλινική COVID του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Είχαμε 4 νέες εισαγωγές και στην ΜΕΘ COVID του νοσοκομείου Καλαμάτας παραμένουν 2 ασθενείς διασωληνωμένοι. Είναι αυτή η κατάσταση και αυτή η κατάσταση μας φέρνει με μια δύσκολη συνθήκη από εδώ και πέρα, όπως ακριβώς την περιγράφει και η διοικήτρια του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Μια κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη από εκείνη του Αυγούστου, περιέγραψε η διοικήτρια του νοσοκομείου Καλαμάτας μετά τη νέα έξαρση κρουσμάτων που οδήγησε τη Μεσσηνία ξανά σε επίπεδο κόκκινης επιτήρησης. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από αυτό που ζήσαμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που υπήρξε η πίεση και η αιχμή για 3 εβδομάδες περίπου πολύ έντονη, που ήταν αποτέλεσμα του συνωστισμού που υπήρχε το καλοκαίρι, της πολύ μεγάλης κινητικότητας του τουρισμού κλπ. Η Ελένη Αλιφέρη καυτηρίασε το γεγονός πως πλέον μιλάμε για την κανονικότητά μας και όχι μια συνθήκη που θα αλλάξει. Αυτά που ζούμε τώρα είναι η κανονική μας ζωή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Άρα λοιπόν, αφού λοιπόν στην κανονικότητά μας έχουμε περίπου 100 κρούσματα τη μέρα, 90-180, αυτό βλέπουμε, αυτές τις διακυμάνσεις βλέπουμε. Θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, και αυτή είναι και η εκτίμηση του νοσοκομείου, ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πολύ ψηλό αριθμό νοσηλευόμενων ασθενών. Η πραγματικότητα είναι ότι υπό κανονικές συνθήκες έχουμε αυτή την κατάσταση, η οποία διαρκώς αυξάνεται. Εάν δεν εξαντληθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα νοσήσουν, μόνο τότε θα αποκτήσουμε ανοσία. Σε αυτό δυστυχώς το σημείο έχουμε φτάσει. Να περάσουν και οι υπόλοιποι 2-3 μήνες ώστε να εξαντληθούν το υπόλοιπο των ανθρώπων που δεν έχουν αποκτήσει ανοσία και χρειάζονται να έχουν νοσηλείες. Όσο για τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της πανδημίας στην περιοχή της Μεσσηνίας, είναι αρκετά δυσίωνες. Δεν πρόκειται να καμφθεί σε 2 και σε 2-3 εβδομάδες αυτό που ζούμε τώρα. Θα αυξάνεται. Και εκτιμούμε ότι ενδεχομένως, εάν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό τους εμβολιασμούς, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω, θα το έχουμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 3 και 4 μηνών. Μόνη λύση για να εξέλθουμε από αυτό το αδιέξοδο, ο εμβολιασμός. Το νοσοκομείο στην αιχμή έκανε 600 εμβόλια τη μέρα και τώρα κάνει κοντά 100 κατά μέσο όρο. Και σκεφτείτε ότι το 20-30% από αυτά είναι πρώτες δόσεις. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι παραμένει ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, ο οποίος είναι ανεμβολίαστος. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα ζήσουμε πολύ δύσκολες στιγμές. Άρα λοιπόν, όσο περισσότεροι εμβολιαστούν, τόσο θα μετριάσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θετικό το αποτύπωμα της σημερινής παρουσίας του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στη Μεσσήνη. Ο κ. Πέτσας δεσμεύτηκε για μια σειρά έργων στην περιοχή
πέρα από τα όσα υλοποιούνται, δίνοντας το σύνθημα για να εξελιχθούν επιτέλους παρεμβάσεις στο Φιλοσοφικό Κέντρο, αλλά και για να δρομολογηθεί μέσα στο Νοέμβριο η ένταξη του βιολογικού του πεταλιδίου, έργο που φτάνει τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον, η σημερινή επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στη Μεσίνη. Ο Στέλιος Πέτσας συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο, παρουσία των βουλευτών και αυτοδιοικητικών παραγόντων. Και εύχομαι έτσι να φέρουμε ένα καλό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και να παρακινούμε με τους συμπολίτες μας να δουν το καλύτερο αύριο που έρχεται. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μας, να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Φυσικά οι εξελίξεις είναι θετικές σε ό,τι έχει να κάνει με το ανακοινισμένο στάδιο της Μεσίνης. Αποδοτημένο από το Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα πρόγραμμα που μπόρεσε να κάνει πολλά τέτοιου είδους έργα τα οποία δίνουν πνοή στην τοπική κοινωνία. Από την άλλη, υπάρχουν και τα ζητήματα, με έμφαση σε εκείνο τη χρηματοδότηση των 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοπία. Ο Δήμος μας, πέρα ότι κοιτάει προς τη θάλασσα, γιατί έχουμε μπροστά μας την τουριστική ανάπτυξη, όπως ξέρουμε όλοι, τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, μικρές και μεγάλες επενδύσεις θα αλλάξουν τον προσανατολισμό μας, θα πάνε προς τον τουρισμό. Αλλά όμως και η χώρα είναι πολύ πλούσια, είναι αυτή που ζει το Δήμο μας, η παραγωγή της. Βάση τώρα και η οικονομική της δύναμη είναι στον πρωτογενή τομέα. Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα. Τα 50 χιλιόμετρα όμως δικτύου που θα γίνουν λένε πάρα πολλά για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας, που θα μπορούν έτσι να έχουν μια πρόσβαση καλύτερη στον πρωτογενή τομέα και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή τους. Νιώθω σαν το σπίτι μου, ανέφερε εισαγωγικά ο κύριος Πέτσας, ο οποίος ξεκίνησε από την παρέμβαση για το Δημοτικό Στάδιο, ένα έργο που αλλάζει την όψη του αθλητισμού στην περιοχή. Στάθηκε στη συνέχεια στην αγροτική οδοπία, αλλά και στις διεκδικήσεις για τα πολιτιστικά έργα στην περιοχή, στο επίκεντρο το Φιλοσοφικό Κέντρο, το οποίο ο κύριος Πέτσας είχε τη δυνατότητα λίγη ώρα αργότερα να δει και από κοντά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο υπό αξιολόγηση αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να πω ότι και με δικές παρεμβάσεις να ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα που υπήρχαν για το Φιλοσοφικό Κέντρο, που και οι κύριοι βουλευτές γνωρίζουν ότι από το 1989 είναι εδώ και είναι αναξιοποιητό, και η χρηματοδότησή του και η αποπεράτωσή του θα δώσει λύσεις. Μιλάμε για όλο αυτό. Όλο αυτό θα πάμε και από μπροστά. Με συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, με την παρότρινση όλων των βουλευτών και του Προέδρου Σαμαρά, που είναι σήμερα μαζί μας, αλλά το είχαμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Άρα είμαστε σε μια θέση να πούμε ότι στην επόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη το έργο αυτό και θα περάσει, πιστεύω πλέον, αφού έχουν λυθεί τα θέματα. Θα είμαστε στην ευχάριστη θέση πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες 15 μέρες λοιπόν, να δούμε την ένταξη και αυτού του έργου και να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα. Από την πλευρά του Γιώργου Αθανασόπουλου τέθηκε και ένα ακόμη ζήτημα που έχει να κάνει με το βιολογικό του πεταλιδίου. Τέτοιο έργο, το οποίο από την πρώτη στιγμή που σας το ανέφερα, το πιάσατε και μπήκατε στο ακριβώς τη μεγάλη σημασία αυτού του έργου, είναι ο βιολογικός του μεταλλιδίου. Που τις επόμενες φορές μου το βάλετε μόνο σας το θέμα, τι θα κάνουμε με αυτό το έργο, και με παρακινήσατε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση. Εδώ υπήρξε η θετική εξέλιξη με την δέσμευση του κυρίου Πέτσα πως μέσα στο Νοέμβριο θα υπάρξει ένταξη σε ένα έργο που φτάνει τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Το όνειρο όμως μπορεί να γίνει σχέδιο και το σχέδιο να γίνει πράξη, και με χαρά εδώ σε όλους μπορώ να πω σήμερα ότι θα ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ένα έργο 16,5 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που μας έχει υποβάλει η Δήμαρχε. Και με πολύ χαρά θα το εντάξουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή σίγουρα μέσα στο Νοέμβριο. Όταν έχετε παράγοντες σοβαρούς του τόπου σας, όπως εδώ είναι ο Θανάσης εδώ και τον κοιτάζω, που ασχολείται κάθε μέρα με τα θέματα αυτά, όταν έχετε τον πρόεδρο Σαμαρά, ο οποίος και αυτός ασχολείται με την περιοχή συνεχώς, βρίσκουμε λύσεις. Εμείς τι θέλουμε, έχουμε ανοιχτά αυτιά, όπως άκουσα και πριν, να έχουμε προτάσεις. Όχι γενικά και στο περίπου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα, ο κύριος Πέτσας ήταν ξεκάθαρος. Ότι όπου δεν υπάρχει απορρόφηση, εγώ δεν θα περιμένω 15 χρόνια να δω απορρόφηση. Έχω δείξει και στην προηγούμενη περίοδο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών τον Απρίλιο, που είχαμε τον ετήσιο κύκλο, ότι έργο που δεν προχωράει και είναι 2,5-3 χρόνια ενταγμένο, απεντάσσεται. Ώστε να τρέξει ένας Δήμος ο οποίος θέλει να πάρει τα χρήματα, να προχωρήσει, γιατί τελικά ο πολίτης θα μας κρίνει από τα έργα μας και όχι από τα λόγια μας. Άρα υπάρχουν εργαλεία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μελέτες, όριμες μελέτες και διάθεση από τη Δημοτική Αρχή να τρέξει. Στο φόντο και της πίεσης από την πανδημία, ο κύριος Πέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες. Και επειδή πρέπει να υπάρχει η ζωή για να είναι καλύτερη, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να κάνουμε ένα τελευταίο βήμα παρότρινσης στους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί, να το κάνουν. Και αυτό είναι το βασικό όπλο μας απέναντι στην πανδημία.
Στην αυτοδιοικητική αποτύπωση υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων. Ήδη όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου και πολύ καλά τρέχουν οι εργασίες υλοποίησης της βασικής μονάδας στην Παλαιόχουνη. Έτσι, μέσα στο Δεκέμβριο θα τρέξει προσωρινή διαχείριση με την συγκέντρωση των σκουπιδιών από τους Δήμους που είναι στο κόκκινο. Αντίστροφη μέτρηση για την όλη υπόθεση που έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το πολύ μεγάλο θέμα εδώ και μία 20 ετία για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων λαμβάνει τέλος. Αρχές Δεκέμβρη και στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Αρκαδίας, εκεί όπου τα έργα εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, μπαίνει μπροστά η προσωρινή διαχείριση. Όπου σε λίγες εβδομάδες, το Δεκέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, αρχίζουμε να παραλαμβάνουμε σκουπίδια, να διαχειριζόμαστε σκουπίδια σε συνεργασία με την εταιρεία. Και προχθές έγινε μια σύσκεψη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΣΔΑ και τον πρόεδρο τον κύριο Αργυτάκο, όπου προσδιορίσαμε τις λεπτομέρειες για αυτό το πολύ μεγάλο βήμα. Ασφαλώς είμαστε ευχαριστημένοι ότι θα πάψουν να υφίστανται παράνομες χωματερές, σκουπίδια στους δρόμους, δικαστήρια, όλη αυτή η άρρωστη κατάσταση η οποία επικρατούσε στην περιφέρειά μας. Και θέλω να τονίσω με έμφαση ότι χωρίς τις αλλαγές νομοθεσίας που προέβη η κυβέρνηση, όπου έδωσε την αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή, και χωρίς τις αποφάσεις των δικαστηρίων δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα σε αυτό το σημείο να λέμε ότι σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες θα μπορούμε να παίρνουμε σκουπίδια και να τελειώσει αυτό το δράμα της διαχείρισης των σκουπιδιών για την Πελοπόννησο. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στάθηκε ιδιαίτερα στην έμφαση που πρέπει να δοθεί και από τους Δήμους στην όλη προσπάθεια ανακύκλωσης. Είπαμε στους Δημάρχους ότι χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο κύμα κυριολεκτικά στον τομέα της ανακύκλωσης, πρέπει να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να στέλνουμε στη μονάδα όσο δυνατόν λιγότερα σκουπίδια, να έχουμε όσο δυνατόν και μικρότερο κόστος. Τα ζητήματα ξεπεράστηκαν και για τις δύο άλλες μονάδες και όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, σύντομα θα προχωρήσουν τα έργα. Οι άλλες δύο μονάδες έχουν μια σχετική καθυστέρηση, δεν έχει να κάνει ούτε με την περιφέρεια ούτε με την εταιρεία, έχει να κάνει με παράγοντες που είχαν οδηγήσει σε καθυστέρηση των αδειοδοτήσεων εξαιτίας των προβλημάτων με τις άδειες εισόδου-εξόδου, με κυβερνητικές παρεμβάσεις ενώ με νομοθετικές ρυθμίσεις τα θέματα αυτά λύθηκαν και προχωρούν. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μιλάμε για ένα εμβληματικό έργο για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για το οποίο αφήσαμε στην άκρη ενστάσεις σχετικά με το σχεδιασμό του ή με την όλη διαδικασία που είχε ξεκινήσει, διότι το μείζον είναι να λύσουμε το θέμα των σκουπιδιών. Η χώρα πληρώνει υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του γεγονότος ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου για πάρα πολλά χρόνια δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, πέραν της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Για το λόγο αυτό λοιπόν προχωράμε. Μέσα στο 2021 προγραμματίζεται η έναρξη της μεταβατικής διαχείρισης στην Παλαιόχουνη. Πολύ καλά τα σημάδια στην ολοκλήρωση φετινής τουριστικής χρονιάς και το αποτύπωμα που μένει για την κίνηση στη χώρα μας. Όπως σημείωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα, με τη Μεσσηνία να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά στις επιλογές των επισκεπτών. Μία σημαντική σελίδα ανοίγει από τη Μεσσηνία για τον τουρισμό της επόμενης χρονιάς. Ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε σημάδια ανθεκτικότητας και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Κάτι που επισημάνθηκε και στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου του Συνδέσμου Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων που διεξάγεται στην Κώστα Ναβαρίνο. Φέτος, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο της κυβέρνησης, καταφέραμε ο τουρισμός να ανοίξει έγκαιρα και με ασφάλεια. Καταφέραμε επίσης κάτι εξίσου σημαντικό, να συνεχιστεί με ασφάλεια και απρόσκοπτα η τουριστική σεζόν, η οποία σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας συνεχίζεται ακόμα, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Άρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και για το σημερινό συνέδριο, αλλά και γενικότερα για την πορεία του τουρισμού φέτος. Ακριβώς χαρακτηριστικές για τη Μεσσηνία, οι αναφορές από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Το συνέδριο το οποίο γίνεται στη Μεσσηνία αφορά όλη τη χώρα. Αλλά ειδικά όσον αφορά τη Μεσσηνία, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι είναι ένας τόπος ο οποίος συνδυάζει αυτό ακριβώς που θέλουμε και εμείς να δουλέψουμε για το επόμενο διάστημα όσον αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Συνδυάζει μια αυθεντικότητα και μια πολύ ξεχωριστή ταυτότητα, πολιτιστική, γαστρονομική, φυσιολατρική προφανώς, η οποία για μας είναι το κλειδί προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. Το στοίχημα και η πρόκληση, όπως σημείωσε ο κ. Σπραγκάκης, είναι πια η επόμενη μέρα. Διότι το πολύ σημαντικό και το πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας δεν είναι απλά να ανακάμψουμε από την κρίση του COVID όσον αφορά τον τουρισμό, αλλά είναι να πάμε και στην επόμενη μέρα του τουριστικού μας προϊόντος, να το εξελίξουμε, να το εμπλουτίσουμε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι καινούριο στους υποψήφιους πελάτες μας.
Νομίζω ότι όλη η χώρα έχει τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει στο κομμάτι της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος και γι' αυτό θα δουλέψουμε και εμείς σαν ΕΟΤ και φυσικά όλη η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού και όλοι οι παράγοντες που ασχολούνται με τον τουρισμό σε όλη τη χώρα. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ και πάμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Άννα Καλογεροπούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ένα συνέδριο των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων που σίγουρα φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή. Και σίγουρα φέρνει και κάποια σημαντικά μηνύματα. Έχουμε προσδοκίες από την εξέλιξη του συνεδρίου και ποιες είναι αυτές? Ναι, οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ καλές. Καταρχάς να πω ότι το συνέδριο τελειώνει αύριο. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο. Έγινε μια πολύ καλή διοργάνωση. Υπήρχε συμμετοχή εδρεωμένων φορέων και του ΕΟΤ φυσικά και ο ΧΑΤΑ και άλλοι φορείς και άλλες περιφέρειες. Καθώς και από ιδιώτες όπως είναι η ΤΕΜΕΣ, η Κώστα Ναβαρίνο και η Aegean φυσικά που έφερε όλο τον κόσμο από τη Γερμανία και με έκτακτες πτήσεις, FAPAX. Είχε μεγάλη συμμετοχή με σχετικά χαμηλό κόστος με την περιφέρεια. Καταφέραμε και φέραμε 450 Γερμανούς πράκτορες. Και να το πούμε έτσι απλά, καθορίζουν από εδώ και πέρα την πολιτική στόχευση που υπάρχει από την πλευρά της Γερμανίας για τον τουρισμό για τη νέα χρονιά. Οι πράκτορες από την πλευρά της Γερμανίας. Δεν θα το έλεγα έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι το διαδίκτυο παίζει αυτή τη στιγμή τον πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, οι ανεξάρτητοι ταξιδιώτες κινούνται μέσω διαδικτύου, πηγαίνουν στα μικρά ξενοδοχεία, στα μπουτίκ, hotels. Βεβαίως όμως επηρεάζουν και αυτοί οι πράκτορες, γιατί υπάρχουν και μεγάλες μονάδες στην Πελοπόννησο ολόκληρη. Αλλά και πέραν από αυτό, γενικότερα όλοι αυτοί προβάλλουν τον προορισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν πηγαίνουμε σε Έγινε αυτή η προσπάθεια προβολής του προορισμού. Παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα της Πελοπόννησου. Ναι, την έκανα εγώ ίδια προσωπικά, βεβαίως και έγινε η προβολή του προορισμού μας και όλων των συγκριτικών μας πλέον εκτιμάτων και των σχεδίων μας και του τουριστικού μας βίντεο, όλα τα προβάλαμε σύντομα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι τα καλοδέχτηκαν. Ήταν, θεωρώ, πάρα πολύ επιτυχημένη και η παρουσία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ και από τον ίδιο τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Γεκίλια, και από τον κύριο Φραγκάκη. Και το επισημαίνω έτσι, γιατί είπαν ότι η Μεσσηνία είναι ένα μοντέλο που θέλουμε για τον τουρισμό. Ένα συνδυαστικό μοντέλο. Προφανώς πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το συνδυαστικό μοντέλο για να έχουμε κάτι παραπάνω από την καινούργια σεζόν. Δεν ξέρω τι πρόσημο καταγράφουμε αυτή την περίοδο. Το πρόσημο είναι θετικό. Δείχνουν τα πράγματα ότι μπαίνουμε στην κύρια φάση ανάκαμψη του τουρισμού. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιμα. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε και να προβάλλουμε τα χαρακτηριστικά που μας ευνοούν, αυτά που ήδη έχει Πελοπόννησο στα χαρακτηριστικά εφορίας, να τα προβάλλουμε και στη γερμανική αγορά, που είναι μία από τις διαχρονικά κύριες τουριστικές αγορές μας, και ανάλογα να πορευθούμε και να το προβάλλουμε όλο αυτό και με τα σύγχρονα μέσα, όπως έχουμε ξαναπεί, και με σωστή στόχευση. Σας ρωτάω για το πρόσημο, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι μια δύσκολη χρονιά, την οποία καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε. Προσιάζοντας και μια σχετική ανθεκτικότητα, να το πω έτσι, σαν ελληνικό τουριστικό προϊόν. Όμως το θέμα είναι πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και μερίδιο στον χώρο του τουρισμού, γιατί σε αυτό επενδύσατε σαν περιφερειακή αρχή, στο να αυξήσουμε τους δείκτες. Αυτό είναι το επιθυμητό και πιστεύουμε ότι από εδώ και μπρος οι δείκτες σίγουρα θα ανεβαίνουν, γιατί όπως ξαναείπα και έχουμε και τα χαρακτηριστικά της εφορίας και το πιο σημαντικό είναι να κάνεις τη σωστή στόχευση. Πού στοχεύετε εσείς? Στοχεύουμε στις διαχρονικά τουριστικές αγορές μας, οι οποίες χρόνια τώρα μας στηρίζουν, αλλά και στον εγχώριο τουρισμό πάντα. Δηλαδή και στους αλλοδαπούς και στους ημεδαπούς και περισσότερο προβάλλουμε ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η στόχευση δηλαδή δεν είναι καθαρά διαφημιστική, είναι περισσότερο ταξιδιωτική. Δημιουργούμε τουριστικά προϊόντα, μετατρέπουμε τους φόρους μας σε τουριστικά προϊόντα και καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν εμπειρίες βιωματικές κοντά στη φύση, με βάση τα σύγχρονα χαρακτηριστικά και αυτά που θα αναζητάει ο κόσμος στη μετά COVID εποχή. Μία από αυτές τις στοχεύσεις είναι και η Γερμανία, γιατί όπως δείχνουν και οι δείκτες, ζητάνε περισσότερα στοιχεία sustainability, αειφορίας, βιωσιμότητας. Αυτό αναζητούν οι Γερμανοί, οπότε πρέπει να τους τα παρέχουμε αυτά, να τους τα προβάλλουμε σωστά και να τους προσκαλέσουμε να έρθουν. Είπατε και για τον εσωτερικό τουρισμό, εγώ θα σταθώ πολύ περισσότερο σε αυτό, υπό την έννοια ότι γίνεται μία προσπάθεια και με τις εκθέσεις στις οποίες συμμετέχετε,
Επίκειται η φιλοξένεια, έτσι. Όχι, προηγείται η World Travel Market, που είναι η διεθνής τουριστική έκθεση στο Λονδίνο. Σκηνικό. Στο εσωτερικό η φιλοξένεια στα μέσα του Νοέμβρη. Ετοιμαζόμαστε και για αυτή, ναι. Μετά την πανηπυρωτική, που και εκεί υπήρξε συμμετοχή. Οπότε προφανώς στοχεύεται και στον εσωτερικό τουρισμό, γιατί και αυτό το κύμα μας έχει κρατήσει, θα λέει κανείς, και τα χρόνια της κρίσης. Διαχρονικά μας συντηρεί ο ελληνικός τουρισμός. Τον θέλουμε. Είναι πολύ καλοί πελάτες οι Έλληνες. Έχουν εύκολη πρόσβαση στον προορισμό μας. Εννοείται ότι τους θέλουμε. Απλώς δεν μπορούν, δεν δύναται να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο. Οι Έλληνες κινούνται σε συγκεκριμένες χρονικές περίοδους, στην υψηλή περίοδο κατά βάση. Όμως, προβάλλοντας και κάποιες θεματικές μορφές τουρισμού, μπορούμε και με τους Έλληνες να επιτύχουμε την επιμήκυνση, αλλά κυρίως με τους ξένους. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Κανελόπουλε, όταν λέμε τουρισμός, εννοούμε στοχεύουμε κυρίως τους αλλοδαπούς. Αυτοί είναι που μπορούν να το συντηρήσουν και δεν έχουν ταβάνι. Θα αλλάξει και η προσέγγιση ότι έχει να κάνει με την. Να το πω έτσι, με την στρατηγική ως προς το όνομα. Είχαμε το μυθική Πελοπόννησος που είχε μείνει. Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Το έχετε επιλέξει? Ναι, ένα από τα επόμενα στρατηγικά μας βήματα είναι η επικαιροποίηση της τουριστικής ταυτότητας με χαρακτηριστικά εφορίας, όπως ξαναείπα, ότι είμαστε ένας υπεύθυνος προορισμός, σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα γίνει μέσω διεθνούς διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί για να ακουστούν όλες οι πιο λαμπρές ιδέες και αναλόγως θα βγει και το πόρισμα. Και από εκεί και πέρα προχωράμε και σε άλλα στρατηγικά πλάνα, όπως είναι η θεσμοθέτηση του ολοκληρωμένου οργανισμού διαχείρισης του προορισμού, το DMO. Είναι προς ολοκλήρωση και το νομοσχέδιο που θα μας βοηθήσει να μπορούμε να διαχειριστούμε το τουριστικό μας προϊόν καλύτερα. Σύντομα θα έχουμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα, το DMO, και γενικότερα δημιουργούμε εμπειρίες, δημιουργούμε προϊόντα και τα προβάλλουμε με τα σύγχρονα μέσα για να μπορούμε να προσελκύσουμε τον κόσμο να έρθει να μας επισκεφτεί. Ας το ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και για την οικονομία της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε εμείς τώρα ότι για τη Μεσίνη σήμερα ήταν μια πολύ καλή ημέρα. Το αναβαθμισμένο δημοτικό στάδιο εγκαινιάστηκε και έτσι η περιοχή αποκτά ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ποδιαγραφών υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά παρουσία τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα. Μια ξεχωριστή στιγμή σήμερα για τα αθλητικά δεδομένα της Μεσσηνίας με τα εγκαίνια του αναβαθμισμένου δημοτικού σταδίου της Μεσσήνης. Ήκας της βασιλεύση κατά βαρβάρουρ δωρούμενος και τους ορφυλάτων δια του σταυρού σου. Μετά το κλειστό γυμναστήριο της Μεσσήνης, ένα νέο στολίβι στην περιοχή που αναμένεται να δώσει μια πνοή στον αθλητισμό και να αποτελέσει σημείο αναφοράς και στις προσπάθειες για την προσέλκυση μεγάλων γεγονότων. Να αναδειχθεί χώρος ευγενούς άμυλας και αθλήσεως και σωματικής και πνευματικής. Έτσι, θεωρήσαμε σαν πρώτη προτεραιότητα στον τομέα του αθλητισμού τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση αυτού του αθλητικού κέντρου. Σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και την αγωνία μας, θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, βρήκαμε θετική ανταπόκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το Φεβρουάριο του 2020, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 744.000 ευρώ μετά την υποβολή της πρότασής μας τον Οκτώβριο του 2019 και αφορούσε την κατασκευή ταρτάν, τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού, καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα όμως, με δημοτική δαπάνη, κατασκευάστηκε νέος φλεοτάπητας με τα συνοδά αποστραγγιστικά δίκτυα. Οι εργασίες ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2021. 8 μήνες πριν, και τώρα, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με απόλυτο συγχρονισμό των εργολαβιών, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος Μεσσηνής Γιώργος Αθανασόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά σε ό,τι έχει να κάνει με την δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, με τις ταυτόχρονες παρεμβάσεις και στο κλειστό γυμναστήριο της Μεσσήνης, και έστειλε το δικό του μήνυμα. Είμαστε κάθε μέρα δίπλα από τον πολίτη. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε το μέλλον για τον τόπο μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε μια καθοριστική συμβολή στην όλη χρηματοδότηση με τον Στέλιο Πέτσα να σημειώνει. Δεν κρίνουμε τις προθέσεις. Κρίνουμε το αποτέλεσμα. Και για να έρθει το αποτέλεσμα και στην πολιτική ζωή, είτε της κεντρικής πολιτικής κοινής, είτε της αυτοδιοικητικής, αλλά να έρθει το αποτέλεσμα και στην αθλητική ζωή, σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτό, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, χρειάζονται τρία πράγματα. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται συνεργασία. Και το έργο αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτού του τρίπτυχου. Γιατί πράγματι χρειάστηκε ένα σχέδιο να υποβληθεί, χρειάστηκε δουλειά για να βρεθεί η χρηματοδότηση και χρειάστηκε συνεργασία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα σε σχέση με αυτό που όλοι θυμόσασταν. Και συνεχίζουμε, γιατί και το κτίριο της διοίκησης θα προχωρήσει. Έχει γίνει πρόταση από τον Δήμο
προκειμένου να έρθει στο επίπεδο που όλοι επιθυμούμε μέσα από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Για τις περαιτέρω ενέργειες αναβάθμισης και έργων που πρόκειται να γίνουν στον χώρο, αναφέρθηκε στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Δήμαρχε, προφανώς έχεις τα συγχαρητήρια για όλα αυτά τα οποία έγιναν και για τις προσπάθειές σου. Εγώ σε ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε. Προφανώς, κατά τις δυνατότητες της Περιφέρειας, οφείλουμε το συγκεκριμένο έργο, το οφείλουμε. Θα συνεργαστούμε ασφαλώς γι' αυτό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο να μπορέσεις να ολοκληρώσεις, γιατί είναι αναγκαία η υποδομή κάτω από τις κερκίδες, στο συγκεκριμένο χώρο. Και όσο ο Πάμισος πηγαίνει καλά, η χρηματοδότηση θα είναι όλο και περισσότερη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη δυσφορία έχει προκαλέσει στον κόσμο η αύξηση σε αγαθά πρώτης ανάγκης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Την ώρα μάλιστα που εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους, οι τιμές, βασικά οι διατροφής, παρουσιάζουν αύξηση. Όταν λιγοστεύει τα τρόφιμα, το κάθε αγαθό, το κάθε προϊόν, ανεβαίνει η τιμή. Αρκετοί αυτοί που είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Χρήματα που, όπως μας δηλώνουν, δεν θα κρατήσουν για πολύ. Και ένας βασικός λόγος είναι και ανατιμήσεις. Έτσι είναι η κατάσταση παγκόσμια. Όσο προτείνεται αυτή η κρίση της ενέργειας, κρίση και ενέργεια έχουμε, θα ανεβαίνουν συνέχεια. Οι ανατιμήσεις για μένα δεν είναι φυσιολογικό, αλλά και τι να κάνει το εμπόριο δεν γίνεται. Άμα έχει επιβαρυνθεί, θα το βάλει στον καταναλωτή. Λογικό δεν είναι. Για κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε και τίποτα άλλο. Βλέπω όμως το λογαριασμό και βλέπω ότι υπάρχει διαφορά. Φυσικά υπάρχει. Όλοι το εκμεταλλευτήκαν αυτό. Δεν νομίζω. Μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο από τις άλλες φορές. Εντάξει, εγώ τα βγάζω καλά πέρα, γιατί είμαστε δύο άτομα, δεν έχουμε οικογένεια και είμαστε εντάξει προς στιγμής. Ανάλογα και το κουμάντο και που τι κάνεις στη ζωή σου. Έχουν πρόβλημα οι μερικοί που μου λένε. Ανοιχτήκαμε πολύ και έχουν πρόβλημα. Ερχόμαστε σε ένα θέμα που αφορά όλους. Μεγάλη ανταπόκριση στην επιστημονική διημερίδα που εξελίσσεται στην Καλαμάτα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μια μορφή καρκίνου που χτυπά την πόρτα χιλιάδων γυναικών παγκοσμίως και πλέον, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, είναι η άσμη. Κάθε 19 δευτερόλεπτα μία γυναίκα στον κόσμο διαγνώσκεται με καρκίνο του μαστού, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 26% των καρκίνων που παρουσιάζονται στις γυναίκες παγκοσμίως. Στο πλαίσιο ενημέρωσης και έγκαιρης πρόληψης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και ο Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Ξαναρχίζω πραγματοποίησαν στην πόλη της Καλαμάτας επιστημονική διημερίδα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Έχουμε 4 ιατρία συγχρόνως που διενεργούν κλινική εξέταση στις κυρίες. Ουσιαστικά γίνεται επί ευρημάτων κάποια διερεύνηση αν χρειαστεί. Εκπαιδεύουμε όμως και τον κόσμο, λέμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ετησίως και τι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάει μόνη της. Γιατί έχει σημασία και η αυτοψηλάφιση και οτιδήποτε καινούριο και να εμφανιζόμενο να το περιγράψει στο γιατρό της, ώστε να έχει μια σωστή κατεύθυνση. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Οι γυναίκες το έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη να επενδύουμε γενικότερα και εμείς, σαν Περιφερειακή Αρχή, πάνω στην πρόληψη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι νούμερο ένα κακοήθεια στις γυναίκες. Οπότε, κάνοντας όμως προληπτικές εξετάσεις, ετήσια μαστογραφία και υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση ψηλάφισης στο μαστό, νομίζω μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, γιατί αν προκύψει κακοήθεια, προκύπτει σε αρχικό στάδιο, που είναι απόλυτα αντιμετωπίσιμο και γιάσιμο. Μια εξέταση που στο παρελθόν αποτελούσε για τις γυναίκες ένα μεγάλο ταμπού, είναι πλέον μια ετήσια ρουτίνα. Στόχος είναι κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε. Εμείς το κάνουμε για 5η συνεχή χρονιά. Νομίζω όμως και αυτά τα γεγονότα που έχουν έτσι γίνει στην χώρα μας την τελευταία περίοδο και με τον καρκίνο του μαστού έχουν ταρακουνήσει κάπως τις γυναίκες. Και δεν είναι ο φόβος μόνο και να λειτουργούμε φοβικά. Πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο και ειδικά τις γυναίκες. Υπάρχει ακόμα μία μικρή διστακτικότητα. Ο φόβος που λέμε. Αλλά έχει μεγάλη απήχηση. Και χθες και σήμερα που κάναμε τις εξετάσεις εδώ με τους γιατρούς, πάει καλά. Δηλαδή έχει προσέλευσει ο κόσμος. Ακόμα και τώρα, τελευταία στιγμή, παίρνουν και ζητάνε ραντεβού. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το team των γιατρών που έχει κατέβει, γιατί είναι πάντα δίπλα μας, από το Ιπποκράτειο και από το Έλενα. Τον περιφερειάρχη μας που στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, τον κύριο Χρονά που το οργανώνει όλο αυτό. Είναι πάντα δίπλα μας και εμείς σαν Σύλλογος προσπαθούμε να ενημερώνουμε για την πρόληψη. Και ό,τι μπορεί ο Σύλλογος να βοηθάει. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ιδιαίτερα θετικό το γεγονός πως η ανταπόκριση των γυναικών και τις δύο ημέρες της δράσης ήταν αρκετά ικανοποιητική. Παρόλο όμως που περίμενα, επειδή η Καλαμάτα είναι μια μεγάλη πόλη, θα περίμενα πιο καλή ενημέρωση. Τυχαίνει να πω και να το τονίσω. Βλέπω κυρίες που έχουν κάνει ελάχιστες μαστογραφίες, ηλικία της 65-63 ετών, που δεν έχουν κάνει από την ηλικία των 40 που θα έπρεπε να έχουν κάνει 20 και μαστογραφίες. Είναι μονοψήφιο και κάτω αρκετά χαμηλά νούμερα. Ο καρκίνος του μαστού έχει χτυπήσει την πόρτα σε χιλιάδες γυναίκες. Αποτελεί μια μορφή καρκίνου που μπορεί να αντιμετωπιστεί αν διαγνωστεί εγκαίρως. Η πρόληψη, η άγκυρη διάγνωση, σώζει ζωές. Και κάτι ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος του μαστού έχει γίνει πλέον ιάσιμος. Εάν τον προλάβουμε σε έναν ειδικό χειρούργο, ογκολόγο, να μας πει εάν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Εάν δούμε κάτι επάνω στο σώμα μας που δεν μας αρέσει, καλό να πάμε σε έναν ειδικό γιατρό, ο οποίος είναι χειρούργος, ογκολόγος. Τώρα έντονος είναι ο προβληματισμός των καταστηματαρχών και στην Πελοπόννησο, που όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, μετά το ρόλο του χωροφύλακα, τώρα θα πρέπει να αναλάβουν και χρέη λογιστή. Για ένα ακόμη μέτρο που εφαρμόζεται στον κλάδο της εστίασης και προκαλεί ήδη πονοκέφαλο, καθώς αναγκάζει τους εργοδότες να συμπληρώνουν και να υποβάλουν οι ίδιοι την υπεύθυνη δήλωση των rapid test στο εργάνι για τους ανεμβολίες τους εργαζόμενους, υπό το φόβο των προστήμων. Την αναστάτωση των επαγγελματιών της εστίασης φέρνει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης των εργοδοτών για τα rapid test των ανεμβολίας των εργαζομένων. Ύστερα μάλιστα από την απόφαση των λογιστών φοροτεχνικών να απέχουν από την διεκπεραίωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Συνήθως το έκαναν οι λογιστές μας και όπως γνωρίζετε την προηγούμενη εβδομάδα οι λογιστές έβγαλαν μια ανακοίνωση όπου είπαν ότι θα αποποιηθούν αυτές τις ευθύνες και ότι θα πρέπει πλέον η κάθε επιχείρηση, ο κάθε επιχειρηματίας να το κάνει μόνος του. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά και δεν έχουμε και την εξειδίκευση για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Η αντίδραση, εξ όσων γνωρίζω, έχει κάνει σίγουρα ο Σύλλογος της Μεσσηνίας. Γνωρίζω για την Μυτιλήνη ότι αντέδρασαν, αλλά αντέδρασαν γενικότερα για όλο το σύστημα, γιατί έχουμε γίνει δικηγόροι, έχουμε γίνει λογιστές, έχουμε γίνει αστυνομικοί. Πρέπει να κυνηγάμε τον πελάτη αν έχει πιστοποιητικό, αν δεν έχει, αν είναι πλαστό, να κάνουμε ταυτοπροσωπίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε αντιδράσεις, γιατί ο πελάτης αντιδρά όταν του λες δείξε μου την ταυτότητά σου, αν είσαι όντως εσύ. Όπως τονίζουν οι επαγγελματίες, το μέτρο αυτό επιβαρύνει το ήδη εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα εργασίας των εργοδοτών που προσπαθούν με κινδύνους να τηρούν τα πρωτόκολλα που έχουν προκύψει από τις νέες διατάξεις λόγω της πανδημίας. Με επιστολή τους προς τους βουλευτές Αρκαδίας, τα μέλη του Συλλόγου Καφεστιατόρων ζητούν τη λήψη μέτρων για το θέμα. Και γι' αυτό και εμείς στέλναμε αυτή την επιστολή προς τους βουλευτές του νομού και τους αποτυπώσαμε την κατάσταση πώς έχει και ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα άμεσα, γιατί τα πρόστιμα που προκύπτουν σε περίπτωση μη δήλωσης ή σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως είναι πολύ μεγάλα, είναι πάρα πολύ σκοτερά. Και εμείς μάλιστα δηλώσαμε και τον προβληματισμό μας από πού προκύπτουν αυτά τα πρόστιμα, όταν αυτά τα ποσά είναι ένας ετήσιος προϋπολογισμός διαβίωσης μιας μέσης ελληνικής οικογένειας. Πώς μπορούμε εμείς δηλαδή να ανταπεξέλθουμε να πληρώσουμε τέτοια ποσά. Στο μεταξύ, η νέα έξαρση κρουσμάτων οδήγησε και την περιοχή της Αρκαδίας σε κόκκινο υγειονομικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό αυξάνει τους προβληματισμούς των επαγγελματιών που ήδη παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Είναι φυσικό επακόλουθο να είμαστε όλοι προβληματισμένοι και με άγχος και τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις μας. Γιατί δεν είναι μόνο τώρα τα μέτρα που η Αρκαδία είναι σε κόκκινο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την εποχή του αντικαπνιστικού νόμου που έπεσε ο κύκλος εργασιών κατά 50%. Και μετά φυσικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα από την περίοδο του κορονοϊού. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια αλληλουχία γεγονότων που έχουν γίνει τελευταία τριετία και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μια περιοχή με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι αυτή της Βόρειας Μεσσηνίας και φαίνεται σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Συλλόγων των Χωριών της Επικούριος Απόλλωνας να έχει αφαιθεί. Μάλιστα η Ομοσπονδία ζητά από τους αρμόδιους να ικανοποιήσουν τα πάγια αιτήματα της περιοχής για την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής χειρονομιάς. Την εγκατάλειψη νιώθουν έντονα οι κάτοικοι της ορεινής Βόρειας Μεσσηνίας, μιας περιοχής με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Ένα από τα βασικότερα αιτήματα του τόπου είναι η αντιπυρική προστασία του. Τα χωριά τα δικά μας, επειδή έφυγαν οι άνθρωποι, έχουν δασώσει τα πάντα. Έχουμε λοιπόν το φόβο ότι αν πιάσει μια φωτιά δεν θα σταματήσει με τίποτα. Γι' αυτό ζητάμε να γίνουν αντιπυρικές ζώνες,
να σε κάθε χωριό, τα οποία και τα χωριά μας είναι όλα δασωμένα, να υπάρχει ένας χώρος συγκέντρωσης των κατοίκων, να γίνουν δεξαμενές, να υπάρχει μια ζωή. Μιλάμε και για, θα μπορούσαν, για εθελοντισμό που θα μπορούσαν να βοηθήσουμε κι εμείς. Πάντως πρέπει να γίνουν, να πάρθουν πρωτοβουλίες, να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Η βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού από την Μέλπια έως τα όρια του νομού αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της περιοχής, καθώς όπως επισημαίνεται θα βοηθήσει στην ανάπτυξή της. Βέβαια πρόσφατα υπήρχε μια εργολαβία που έφαγε 2 χρόνια μέχρι να εκτελεστεί, 460.000. Ξέρετε, με τις εκτόσεις και τα λοιπά που είναι τα δημόσια έργα, έγινε ένα μικρό κομμάτι. Δηλαδή στο πολύ κατεστραμμένο μέρος έγιναν κάποιες βελτιώσεις. Αλλά δεν φτάνει πουθενά αυτό. Γιατί έχουμε εκτιμήσει με πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς ότι θέλει τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια, και αυτό έχουμε προτείνει να μπει στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αυτό το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων. Ξέρετε, για τη Μεσσηνία τα χωριά μας έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία και ο Πικούριος. Αν δείτε από την Ηλία, έχει φτιαχτεί ο δρόμος στη Λαϊκή GG. Είναι άψογος. Ενώ από τη Μεσσηνία, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τουριστικό, πολιτιστικό, δεν είναι καλός ο δρόμος. Οι κάτοικοι ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες προκειμένου στο επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα να ενταχθεί η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ΝΕΔΑΣ. Βέβαια, έχουν αναφερθεί ότι θα γίνει και μια προγραμματική σύμβαση με την Ηλία, γιατί η ΝΕΔΑ είναι, ξέρετε, το φυσικόριο Μεσσηνίας Ηλίας. Να γίνει μια προγραμματική που να πηγαίνει και από τις 2 περιφέρειες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, από την ΟΧΕ πέφτουν εξτρά λεφτά, πέρα από το ΠΕΠ, δηλαδή από το ΠΕΠ που υπάρχουν για έργα, είναι εξτρά λεφτά που θα πέσουν στη συγκεκριμένη περιοχή που έχει ανάγκη και σε έργα υποδομής αλλά και σε επενδύσεις κτλ. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό της ΟΧΕ Μεσσηνίας. Ξέρω ότι για τη Μεσσηνία υπάρχει στο πρόγραμμα και μια ΟΧΕ τα ηγέτου. Μπορούν να γίνουν και οι 2 αυτές. Στα της αγοράς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ενδιάμεσων φθινοπωρινών εκπτώσεων, που ξεκινούν την 1η Νοεμβρίου και θα έχουν διάρκεια 2 εβδομάδων, δηλαδή μέχρι τις 15 του μήνα. Το βλέμμα σε αυτές και την περίφημη πια Black Friday, οι έμποροι αναρωτιούνται εάν σε μια περίοδο που μαστίζεται από αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και της μεταφοράς των προϊόντων θα δουλέψει η αγορά και αν θα τα καταφέρουν να προσφέρουν στους καταναλωτές υψηλές εκπτώσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου ξεκινούν στην αγορά οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν 2 εβδομάδες, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και τις 2 Κυριακές της συγκεκριμένης εκπτωτικής περίοδου. Οι καταστηματάρχες περιμένουν σε αυτό το 15ήμερο να πάρουν την πολυπόθητη ανάσα που δεν πήραν στις θερινές εκπτώσεις, αλλά και τα προβλήματα που δημιούργησαν τα 2 χρόνια της πανδημίας και των lockdown. Ελπίζουμε οι καταναλωτές να βοηθήσουν τον κλάδο, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και να μείνουν τα λεφτά στα τοπικά καταστήματα. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω τους περιμένει και η αγορά, τις περιμένουμε εμείς οι έμποροι και οι καταναλωτές. Έχουμε παραλάβει όλα μας τα καινούργια εμπορεύματα και τα πιο χοντρά για το χειμώνα και περιμένουμε τον κόσμο, το καταναλωτικό κοινό, να βγει έξω να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Ξεκινάμε 1η του μηνός εκπτώσεις. Ο κόσμος περιμένει τις εκπτώσεις σίγουρα, γιατί πέρασε ένα δύσκολο διάστημα και τον Οκτώβριο με πολλές πληρωμές και υποχρεώσεις που είχαν. Η περίοδος των εκπτώσεων είναι μια περίοδος η οποία βοηθάει στο να ανασάνει η αγορά, αλλά και ο καταναλωτής να μπορεί να ψωνίσει σε καλύτερη τιμή κάτι που έχει δει το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, μετά τη λήξη των ενδιάμεσων εκπτώσεων και συγκεκριμένα την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει και η Black Friday, μια ξεχωριστή εκπτωτική ημέρα με μεγάλες προσφορές για τους καταναλωτές. Μέσα στο Νοέμβριο υπάρχει και η Black Friday, που φέτος και ο σύλλογός μας θα συμμετέχουν, δηλαδή τα καταστήματα του πύργου θα συμμετέχουν στην Black Friday. Θα έχουν ειδικές τιμές για τη συγκεκριμένη ημέρα, όλη την ημέρα ανοιχτά. Με τον εμπορικό κόσμο της Ηλίας, οι 2 πρώτοι μήνες του φθινοπόρου ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι. Ευελπιστούν πλέον ότι ο 3ος μήνας θα είναι και αυτός που θα καλύψει το χαμένο έδαφος. Η κίνηση τώρα δεν είναι καλή, ο καιρός δεν βοηθάει. Ο κόσμος είναι και με όλα αυτά με τον κορονοϊό έχουν παίξει ρόλο. Δεν κινείται. Ευελπιστούμε τώρα με τις εκπτώσεις και θα βοηθήσουμε και εμείς τον κόσμο. Θα υπάρχουν μεγάλες προσφορές. Η κίνηση είναι όχι πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα κινείται. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό, ότι ο κόσμος περιμένει τις εκπτώσεις. Ικανοποιούν τις ανάγκες τους με μέτρο. Αυτά που χρειάζονται, τα απαραίτητα. Τώρα πάμε να δούμε εμείς κάτι διαφορετικό, που έχει να κάνει με την δυνατότητα της διενέργειας εδαφολογικών εκστάσεων για την βελτίωση των καλλιεργειών
των παραγωγών στις πυρόπληκτες περιοχές. Έχουμε την χρήση μιας επιστημονικής μεθόδου που απαιτείται να έχουν οι αγρότες, κάτι για το οποίο μερίμνησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 500 δωρεάν εδαφολογικές αναλύσεις στις πυρόπληκτες περιοχές θα γίνουν από το Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει στην υλοποίηση αρκετών ημερίδων και συζητήσεων προκειμένου να βρίσκονται λύσεις πάνω στα προβλήματα των πυροπλήκτων. Με 500 αναλύσεις εδάφους στα πυρόπληκτες περιοχές είναι έτοιμο να μπορέσει να κάνει τις αναλύσεις, να συλλέξει και να κάνει τις αναλύσεις δωρεάν προς όλους αυτούς τους πυρόπληκτους. Και οι υπόλοιποι αγρότες από όλη την υπόλοιπη περιφέρεια τις επόμενες ημέρες θα έχουν σημεία αναφοράς ώστε να μην τα στέλνουν με κούριερ στην Αμαλιάδα, αλλά θα τα συλλέγουν οι γεωπόνοι της Διευθύνσεως Αγροτικής Οικονομίας στην Αιτωλοκρανία, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, σε περιφερειακά γραφεία, στο Αίγιο, στην Πάτρα, στην Αχαγιά, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο. Και μάλιστα το κόστος της μεταφοράς των αυτών των βηγμάτων θα γίνεται δωρεάν. Υπάρχει ένα συμβολικό ποσό για τις αναλύσεις για τους ενδιαφερόμενους και κυρίως για τους αγρότες μας, αλλά με μικρό ποσό. Ως ένα από τα καλύτερα εδαφολογικά εργαστήρια έχει καταστεί αυτό της περιοχής, σε σημείο μάλιστα που το εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και στέλνουν δείγματα για αναλύσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει σε γενναία χρηματοδότηση ώστε να λειτουργήσει σε ορίζοντα τριετίας με δυνατότητα να φτάσει και την πενταετία σε συνεργασία με το Δήμο Ηλίδας. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα προσπαθούμε το εδαφολογικό εργαστήριο να το μεγαλώνουμε. Ο κόσμος να στηρίζεται στο εδαφολογικό εργαστήριο γιατί έχει καλούς επιστήμονες που πραγματικά αυτή τη στιγμή το εμπιστεύονται και από και άλλα μέρη της χώρας. Από την Άρτα, από τα Γιάννενα, από τη Θεσπρωτεία, από την Κεντρική Μακεδονία, από την Αττική, από τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και από την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Αυτό λέει πολλά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που ποτέ δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, έδωσε μια γενναία χρηματοδότηση ώστε να λειτουργήσει και να έχει ορίζοντα τριετίας αλλά και πενταετίας. Με συνεργασία βέβαια πάντα με το Δήμο. Δήμο Ηλίδας, διότι το εδαφολογικό εργαστήριο είναι στην Αμαλιάδα. Να πάμε εμείς σε νέα από τον κόσμο. Σειρματόπλεγμα και αυξημένες περιπολίες κρίθηκαν αναποτελεσματικά με την Πολωνία να ξεκινά την ανέγερση τείχους στα σύνορά της. Στη Λαπάλμα, ένα νέο ποτάμι λάβας απειλεί ένα τουριστικό χωριό. Την ίδια στιγμή που στο Μεξικό αποτείνουν φόρο τιμής στους νεκρούς από την COVID. Στον πρόεδρο της Πολωνίας πηγαίνει πλέον για υπογραφή ο νόμος για την ανέγερση τείχους στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Ο νόμος υπερψηφίστηκε από το Πολωνικό Κοινοβούλιο και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Το τείχος που θα είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες κίνησης υπολογίζεται ότι θα στοιχήσει περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ και θα χρειαστεί μήνες για να ολοκληρωθεί. Όπως παραδέχτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, η έμπνευση ήρθε από την Ουγγαρία που έχτισε τείχος στα σύνορα με τη Σερβία κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015. Η Πολωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στα σύνορά της από τη Λευκορωσία, με στόχο κυρίως να καταφέρουν να μπουν στη Γερμανία. Το σειρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε αλλά και οι αυξημένες περιπολίες δεν έφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Πολωνία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορά της με τη Λευκορωσία που εκτείνονται σε μήκος 400 χιλιόμετρων. Φόρο τιμής στα χιλιάδες θύματα του κορονοϊού αποτείουν οι πολίτες του Μεξικού λίγες ώρες πριν τον εορτασμό της ημέρας των νεκρών. Η χώρα μετρά πάνω από 280.000 πολίτες που έχασαν τη ζωή τους από την πανδημία, ενώ χιλιάδες νέα κρούσματα καταγράφονται καθημερινά. Η έμπνευση για αυτές τις προσφορές, που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες, έχει τις ρίζες της στον κώδικα Μεντόζα, όπου καταγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της αυτοκρατορίας των Αστέκων και της ζωής τους, για να τον καταλάβει ο βασιλιάς της Ισπανίας. Οι Μεξικανοί τιμούν τους νεκρούς τους στη διάρκεια τριήμερων εκδηλώσεων, κατά τις οποίες οι πόλεις και τα νεκροταφεία στολίζονται με λουλούδια, κεριά και ομοιώματα νεκρών. Όμως όλα είναι πολύχρωμα και στη χώρα επικρατεί ατμόσφαιρα γιορτής. 40 ημέρες μετά την πρώτη έκρηξη, οι επιστήμονες αδυνατούν να προβλέψουν πότε θα σταματήσει η δραστηριότητα του ηφαιστείου Κουμπρεβιέχα στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα. Η εκπομπή αερίων και η σεισμική δραστηριότητα πάντως παρουσιάζουν σταθεροποίηση.
Οι αρχές ανησυχούν για την τουριστική πόλη Puerto Naos, καθώς βρίσκεται στο ευρύτερο πεδίο της κατεύθυνσης που έχει πάρει νέο ποτάμι λάβας. Μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα της Καλαμάτα 80 στην Pre-League Volley των ανδρών που κατάφερε να επικρατήσει σήμερα το απόγευμα με 3-0 σετ στο κλειστό της Καλαμάτας του Πανιωνίου. Μπροστά με πλασέ επιχείρησε εκεί να περάσει την μπάλα. Αλλά αφυπνούν οι πετοσφαιριστές της Καλαμάτα 80, δεν άφησαν την μπάλα να περάσει καμία από τις δύο προσπάθειες, σε καμία από τις δύο προσπάθειες των παιχτών του Πανιωνίου. 9-6, 3 πόντους διαφορά, 3 πόντους κεφάλι για την Καλαμάτα 80. Στη διαγώνιο εκεί ο Μακράκης, πέρασε ο Χαραλαμπίδης, πάσα μπροστά. Κέρδισε τον μπλοκ εκεί ο Μακράκης του Πελεκούδα, δεν μπόρεσε να το σταματήσει ο Παναγιώτης ο Πελεκούδας. Ο πόντος για τον Πανιόνιο. Χριστόφας, το ματιάσαμε. Πήγε να παίξει με το φιλέ εκεί στα όρια, αλλά ήταν άτυχος. Και αυτός με εμπειρία από Α1 και Volley League. 22-16 υπέρ της Καλαμάτα 80 το σκορ, έχουν προηγηθεί και δύο πολύ δυνατά σετ. 25-21, 25-17 υπέρ των Καλαματιανών που σιγά σιγά οδεύουν προς το φινάλε και αυτού του σετ. Διεκδικούν ένα καθαρό 3-0. Δυσαρεστήθηκε, το έδειξε και όλα, η μπάλα έφτασε την κερκίδα. Έχουμε τώρα τον Νίκο τον Χριστόφα στο σερβίς. Βγήκε η υποδοχή από τον Κουφόπουλο, πρώτο χρόνο επέλεξε με Βασιλακόπουλο ο Σαλονίτης. Την μπάλα πέρασε με πάσα. Δημητούλης στον Χαραλαμπίδη. Επαφή δείχνει εκεί ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται ο πασαδόρος του Πανιωνίου. Καμία επαφή λέει, out την μπάλα. Ο διαιτητής απεφάνθη, 24-18 το παιχνίδι αυτό. Ένας πόντος για το φινάλε, ένας πόντος χωρίς την Καλαμάτα 80 από το καθαρό 3-0 επί του Πανιωνίου. Ίσως και τώρα, σε αυτή την επίθεση εδώ, να δούμε που θα δώσει την μπάλα ο Δημητούλης Χαραλαμπίδης για να τελειώσει το μάτς και Και μόλις τελείωσε το παιχνίδι, 25-21, τελευταίο πόντο για τους Καλαματιανούς από το Χαραλαμπίδη στην ευθεία. Εξουδετέρωσε τους αντιπάλους. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση εξελίσσεται στην πισίνα του Κολυμβητηρίου της Καλαμάτας, όπου διεξάγονται οι αγώνες του πρωταθλήματος νέων ανδρών στην υδατοσφαίριση. Η πόλη μας φιλοξενεί τον όμιλο της Πελοποννήσου. Με τη συμμετοχή 34 ομάδων από όλη την Ελλάδα, χωρισμένες σε 7 ομίλους, πραγματοποιείται η πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών K19 στην υδατοσφαίριση. Τον όμιλο Πελοποννήσου φιλοξενεί η πόλη της Καλαμάτας με την συμμετοχή Ολυμπιακού Ναυτικού Ομίλου Ναυπλίου Πατρών, Ναυτικής Ένωσης Πατρών και βεβαίως του οικοδεσπότη Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας ο Ποσειδών. Κατά την δεύτερη ημέρα των αγώνων, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μία σεμνή τελετή έναρξης, παρουσία εκπροσώπων φορέων του νομού και της πόλης, αλλά και αρκετών φίλων της υδατοσφαίρησης. Αξίζουν χαρητήρια στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας για την όλη προσπάθεια. Είναι σημαντικό να φέρουμε τόσο μεγάλες εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή μας, στην πόλη μας, να φιλοξενούνται στο ανακαινισμένο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, διότι μέσα από αυτό παρακινούμε και άλλα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και ο αθλητισμός δίνει διέξοδο στα παιδιά, τους δίνει αυτές τις δυνατότητες που χρειάζονται για να μπορέσουν να σκεφτούν, να μάθουν τον εαυτό τους, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Άλλωστε και εγώ ως παλός αθλητής γνωρίζω ότι ο αθλητισμός χρειάζεται υπομονή, επιμονή, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται θυσίες, αλλά χρειάζεται και αθλητικές εγκαταστάσεις, υποδομές. Και αυτή είναι η δουλειά της Δημοτικής Αρχής, είναι της πολιτείας δουλειά αυτή να φτιάξει κατάλληλες υποδομές. Γι' αυτό το σκοπό και εμείς έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή ανάγκη στο καθηκόντο μας το έργο και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, της αναβάθμισης δηλαδή των αθλητικών εγκαταστάσεων. Νομίζω ότι η εικόνα εδώ πέρα του κολυμβητηρίου μαρτυρά από μόνη της στην πραγματικότητα. Το κολυμβητήριο είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και έχουμε μπροστά μας και ένα σπουδαίο έργο αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτα. Χαιρόμαστε που γίνονται τέτοιοι αγώνες εδώ στην περιοχή μας. Ωφελεί κάθε αθλητική διοργάνωση τον τόπο μας
και ιδιαίτερα εδώ που είμαστε μια πόλη θαλασσινή, να έχουμε και υδατοσφαίριση και να γίνονται και να έχουμε και διακρίσεις. Χαιρόμαστε, είμαστε δίπλα ως περιφέρεια και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, ιδιαίτερα στη δική μας. Η ανάληψη της διοργάνωσης αυτής έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Θέτει ωστόσο τις βάσεις για ακόμη καλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον. Παραμένει μας και ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε τον ναυτικό όμιλο όσο μπορούμε περισσότερο. Διαθέτουμε κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια τμήματα σε πολλά αθλήματα. Σκόπο μας λοιπόν είναι να τα ανεβάσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί οι προϋποθέσεις είναι αυτές που μπορούν και τα παιδιά της πόλης να αθλούνται, αλλά και να δείξουμε το άλλο πρόσωπο της πόλης. Θέλουμε όλους τους φορείς κοντά μας, θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Η ιστορία και το παρόν του μέλλου του Ναυτικού Ομίλου είναι τέτοιο που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Έχουμε τεράστιο μέλλον, αρκεί να βρεθούμε όλοι κοντά. Το ναυτικό όμιλο να τον ανεβάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσει ο ναυτικός όμιλος Καλαμάτας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, σπουδαία νίκη για την ομάδα του ναυτικού όμιλου Καλαμάτας επί του ναυτικού όμιλου Ναυπλίου με 19 και ένα γκολ που πέτυχε ο Κωνσταντόπουλος στην εκπνοή του αγώνα. Εντάξει, χτες ξεκινήσαμε με τον Οπάτρον, είναι πολύ ανώτερη ομάδα και χάσαμε. Σήμερα έγινε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με τον Ναυπλίου. Από ό,τι είδατε κρίθηκε στις λεπτομέρειες, είχε συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Εντάξει, είμαστε πιο ψύχρεμοι στο τέλος και κερδίσαμε εμείς το παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στα παιδιά από τον Ναυπλίου και στα δικά μας παιδιά για την προσπάθεια. Εντάξει, εμείς σε αυτή την ηλικία δεν έχουμε πολλά παιδιά. Ένα παιδί είναι το 2003. Τα υπόλοιπα είναι μικρότερα παιδιά, οπότε για μας είναι ευκαιρία να πάρουν αγώνες όλα τα παιδιά. Κάποια από αυτά παίζουν και στην αντρική ομάδα. Λοιπόν, και να είναι ένα είδος προπόνησης για μας. Η αυλαία πέφτει αύριο με την τέταρτη και πέμπτη αγωνιστική, με δυνατές αναμετρήσεις ανάμεσα στις συμμετέχουσες ομάδες στον Όμιλο Πελοποννήσου, Ολυμπιακό, Ναυτικό Όμιλο Πατρών, Ναυτική Ένωση Πατρών, Ναυτικό Όμιλο Ναυπλίου και Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Πολλούς όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.